Οι μοτοσυκλέτε ήταν η μεγάλη του αγάπη και το νεαρό τη ηλικία δεν του άφηνε να ακούσουν τι προτροπέ των γονιών του να μην οδηγούν μοτοσυκλέτα. Χθε βράδυ, οι δύο αδελφικοί φίλοι, ο 16χρονο έφυγαν από το σφαιριστήριο τη γειτονιά για βόλτα με μια αγωνιστική μοτοσυκλέτα. Γύρω στη μία τα ξημερώματα και ενώ επέστρεφα στα σπίτια του, συνέβη το μοιραίο. Μέσα στη διασταύρωση των φώτων τροχέα με την γρηγόρια Αυξεντίου, συγκρούστηκε η μοτοσυκλέτα αυτή με έναν τζιπ το οποίο ερχόταν στη Γρηγόρη Αυξεντίου από τα δεξιά. Σύμφωνα με αυτό τη μάρτυρα, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 16χρονο φέρεται να πέρασε τη διασταύρωση με κόκκινο. Οι δύο νέοι, οι οποίοι δεν φορούσαν προστατευτικά κράνη, μετά τη σύγκρουση ήρθαν από το τζιπ και στη συνέχεια εξφενδονίστηκαν στην άσφαλτο, ενώ το αυτοκίνητο σταμάτησε τελικά σε απόσταση 100 μέτρων από το σημείο τη βίαιη σύγκρουση. Οι δύο νέοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Ο ένα ήταν ήδη νεκρό. Ο δεύτερο υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του. Ο οδηγό του αυτοκινήτου. Του 50 χρόνων από τη Λεμεσό δεν τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στον αστρονομικό σταθμό Αγίου Νικολάου. Αρνήθηκε πεισματικά να υποβληθεί σε συνελήφθη και τέθηκε υποκράτηση. Από τι εξετάσει τη τροχία προκύπτει ότι η μοιραία αγωνιστική μοτοσυκλέτα δεν είναι εγκεγραμμένη και διεξάγονται έρευνε για να διαπιστωθεί πώ κατέληξε στα χέρια των δύο παιδιών. Θα πήγαινε το Σεπτέμβριο στη Δευτέρα Λυκείου ενώ ο είχε αποφυτίσει και θα παρουσιαζόταν στι 11 Ιουλίου για κατάταξη στην Εθνική Φρουρά. Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο στον ιερό Ναό Αγίου Νικολάου.